Σχεδόν κανένας στην Ανατολική ή τη Δυτική Ευρώπη δεν προέβλεψε τι θα γινόταν. Η ριζική αλλαγή στον αποστεωμένο Σοβιετικό συνασπισμό έμοιαζε αδιανόητη. Το ότι αυτή η ριζική αλλαγή θα προερχόταν από την ίδια τη Σοβιετική Ένωση ήταν ακόμα πιο αδιανόητο. Ούτε ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ, όταν στις 11 Μαρτίου 1985 έγινε ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, είχε την παραμικρή ιδέα ότι μέσα σε 6 χρόνια οι πράξεις του θα μετασχημάτιζαν πλήρως την παγκόσμια ιστορία. Ήθελε να μεταρρυθμίσει τη Σοβιετική Ένωση, αλλά κατέληξε να την καταστρέψει. Αυτό φυσικά δεν ήταν μόνο δικό του έργο. Όμως χωρίς τον Γκορμπατσόφ η εξέλιξη δεν θα ήταν η ίδια. Από την άνοδο του Γκορμπατσόφ στην εξουσία του 1985 μέχρι την άνοιξη του 1989, ο ισχυρός ανατολικός άνεμος της αλλαγής υπό τον Γκορμπατσόφ απέκτησε ισχύ τυφώνα που θα κατέστρεφε τα πάντα στην πορεία του και θα ξερίζωνε την παλιά τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Ευρώπη.